Γεια σας ρε παιδιά, τι μου κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι μου όλοι καλά. Εγώ σήμερα λοιπόν έχω έρθει εδώ για να κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα σου δείξω μερικά outfits για την άνοιξη αυτή εδώ που μας έρχεται, που έχει έρθει βασικά, είναι εδώ η άνοιξη. Όπως πάντα θα είναι ιδιαίτερα τα outfits, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Το κύριο συστατικό του πρώτου outfit θα είναι αυτό εδώ το πουλοβεράκι, το οποίο το έχω θρυφτάρει και σας το έχω δείξει και σε προηγούμενο βίντεο. Και θέλω να δούμε πώς θα μου έρθει, τι θα μου έρθει βασικά, να το συνδυάσω. Για πάμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν το πρώτο συνολάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Έχω συνδυάσει το πλουβεράκι με αυτήν εδώ τη φούστα, η οποία είναι Ζάρα. Την έχω θρυφτάρει και αυτήν πρόσφατα. Και μου άρεσε πάρα πολύ η αντίθεση που έκανε με το μπλε. Νομίζω έχει λίγο μπλε μέσα αυτή σαν φούστα, έχει και λίγο πράσινο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, η πλέξη της είναι έτσι σαν ελίζει κάπως. Και από κάτω έχω συνδυάσει αυτή την καλτσούλα, η οποία δεν με τρελαίνει και απαραίτητα, θα μπορούσε να μπει και χωρίς την κάλτσα, δηλαδή το συγκεκριμένο outfit. Απλά το έβαλα έτσι σαν μια έξτρα πληροφορία, και γιατί δεν την έχω ξαναβάλει και ποτέ και ήθελα να δω πώς κάθεται. Επίσης δεν φαίνεται τώρα εδώ, αλλά έχει πάρα πολύ μικρά λουλουδάκια πάνω και είναι πάρα πολύ cute. Εάν θα άλλαζα κάτι τώρα που το βλέπω, είναι το παπούτσι. Ίσως έβαζα ένα πιο χοντροκομμένο παπούτσι για να μου ψηλώνει λίγο το πόδι. Αν και τα συγκεκριμένα μου αρέσουν, τα kitten heel, γενικά μου αρέσουν τα kitten heel, απλά τα συγκεκριμένα νομίζω ότι δεν ταιριάζουν πάρα πολύ στο δικό μου πόδι. Εξού και γι' αυτό που δεν τα έχω βάλει ποτέ έξω. Κάποια στιγμή μπορεί και να τα βάλω βέβαια. Η τσάντα είναι και αυτή thrifted, πολλά χρόνια την έχω αυτή η τσάντα. Και μου τέριξε πάρα πολύ το χρώμα και γι' αυτό την πήρα. Δεν θεωρώ ότι είναι η ιδανική τσάντα, αλλά προς το παρόν αυτήν είχα, αυτήν πήρα. Επίσης ο φιόγκος στο κεφάλι δίνει πάρα πολύ στο outfit και γενικά οι φιόγκοι έχουμε πει ότι έχουν επιστρέψει. Λοιπόν, το είδατε το πρώτο outfit, ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα πάντως μου άρεσε πάρα πολύ πως το συνδύασα. Και θέλω να σου δείξω το επόμενο κομμάτι, το οποίο θα προσπαθήσω να συνδυάσω, η οποία είναι αυτή εδώ η φούστα. Την έχω φτιάξει μόνη μου. Έχω κολλήσει σαν patchwork όλα αυτά τα κομμάτια και τα κεντήματα, τέλος πάντων, που είναι τα σεμεδάκια. Τα έχω θρυφτάρει και τα έχω κολλήσει όλα μαζί σαν patchwork. Από μέσα είναι see-through, δηλαδή φαίνεται το δέρμα. Παρ' όλα αυτά, να δούμε πώς μπορούμε να τη φορέσουμε και να βγούμε έξω χωρίς να φαίνονται όλα. Για να δούμε. Επέστρεψα με άλλο outfit από αυτό που θέλω να σας δείξω, αλλά θα σας πω ύστερα το λόγο. Έβαλα αντιθέτως αυτό εδώ το φουστάνι, το υπέροχο, υπέροχο. Το έχω θρυφτάρει πρόσφατα, δεν ξέρω αν σας το έχω δείξει. Έχω συνδυάσει από μέσα, έχω βάλει πάλι το πουκάμισο που φορούσα και πριν. Γενικά αυτά τα φορέματα έχουν επιστρέψει πάρα πολύ, που είναι ογκώδη, έτσι έχουν μεγάλα μανίκια. Το συγκεκριμένο έχει μία γραμμή που είναι αμπύρ. Κολακεύει αρκετούς σωματότυπους, γιατί κρύβει πράγματα ας πούμε. Έχω βάλει από πάνω αυτό το ψάθινο το καπελάκι που ήταν το αγαπημένο μου πέρσι το καλοκαίρι, αλλά θεωρώ ότι είναι και ανοιξιάτικο, why not. Το γελί μου είναι ο Μπιντές, που τον λέω εγώ, πάρα πολύ μου αρέσει από τα αγαπημένα. Και φυσικά από κάτω έχω συνδυάσει σνίκερ με άσπρη κάλτσα. Είναι ο αγαπημένος μου συνδυασμός. Τώρα τελευταία να φοράω τέτοια φορέματάκια γλυκούλικα κάπως έτσι ιδιαίτερα και να τα συνδυάζω με αθλητικό από κάτω. Με κάτι δηλαδή που τα κατεβάζει και δεν τα κάνει τόσο girly-girly. Θεωρώ ότι δίνει πάρα πολύ φάσιο, έτσι, δείχνει πάρα πολύ φάσιον αυτός ο συνδυασμός. Ό,τι δείχνει ψαγμενιά τέλος πάντων, θα το πω εγώ. Και η συγκεκριμένη τσάντα που κρατάω είναι και αυτή από τις αγαπημένες μου για άνοιξη καλοκαίρι. Οτιδήποτε σε πλεκτό, ψάθινο, γενικά για καλοκαίρι είναι must και δεν φεύγει και ποτέ από τη μόδα.
Το σακάκι αυτό που βλέπετε, σας το έχω δείξει, είναι από το Monkey και το έβαλα για να συνδυάσω τα pattern, το ένα floral με το άλλο, αλλά και επειδή έχει το μαύρο μέσα που έχει λίγο το παπούτσι μου. Λοιπόν, έβαλα πρώτα αυτό το outfit που είδατε μόλις τώρα, γιατί είχα το ίδιο που κάμισε, οπότε είπα να μην το βγάλω. Πάμε τώρα να δούμε την προηγούμενη φούστα που σας έδειξα, να δούμε πώς θα τη συνδυάσω. Αυτό εδώ ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ μου άρεσε. Ελπίζω να σας άρεσε και εσάς. Εδώ είμαστε λοιπόν με το επόμενο σύνολο που είναι κύριο στοιχείο είναι αυτή η φούστα όπως είπαμε. Πάρα πολύ μου αρέσει έτσι όπως το συνδύασα. Έχω βάλει από μέσα μποξεράκι για να είναι πιο σεμνό. Θα μπορούσα να βάλω και ένα κάπρι κολάν π.χ. λέμε τώρα. Αλλά γενικά σίγουρα θα έχετε δει ότι είναι πάρα πολύ τάση να φοράς ένα μεγάλο εσώρουχο και από πάνω κάτι διάφανο. Οπότε εγώ το έχω φέρει αυτό κάπως με αυτή τη φούστα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, θα το πω και θα το ξαναπώ. Από πάνω έχω βάλει ένα thrifty καρό που καμισάκι, έχω βάλει σκουλαρίκια με λουλούδια που είναι και αυτό μεγάλη τάση. Γενικά τα λουλούδια είναι. Και έχω ταιριάξει αυτό το πλεκτό μπολερό, το οποίο είναι και αυτό thrifty, γιατί μου ταιριάζει και με τα χρώματα που έχει η φούστα και γενικά μου ταιριάζε. Η μπότα από κάτω, η καουμπόκι, έρχεται και δένει τέλεια με τσάντα και τα σεμεδάκια τέλος πάντων. Και δίνει έτσι και ταιριάζει και με το καρότο που καμισάκι θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κεντρικό κομμάτι του επόμενου outfit, δηλαδή, το οποίο θα είναι αυτό το jean, σας το έχω ξαναδείξει, το έχω φτιάξει. Και θέλω να δω τώρα έναν τρόπο που να μπορώ να το φορέσω καθημερινά χωρίς να είναι too much, γιατί είναι από μόνο του too much αυτό εδώ, οπότε θα το προσπαθήσω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι το έχω φορέσει με ένα λευκό crop top και το ροζ μπολερό πάλι. Έχω βάλει από κάτω ένα αντίπατο μποτίνι από Μπέρσκα που το πήρα το χειμώνα. Αυτή εδώ είναι thrifted, η γλυκούλα, η τσαντούλα με το φιωγκάκι. Είναι ένα καστόρι ύφασμα πολύ ωραίο. Έχω κοτσάρει και ένα φιόγκο στο λαιμό για να δέσω λίγο κάπως τα κάτω χρώματα με τα πάνω που είναι πιο ανοιχτά. Θα μπορούσε να μην μπει κιόλας. Απλά ήταν μια έτσι έξτρα πληροφορία που ήθελα να βάλω. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παντελόνι και το εφέ που κάνει έτσι, με τα φρίντζ αυτά. Δεν ξέρω αν θα εκτιμηθεί από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά εμένα μου αρέσει, είναι δημιούργημά μου και θα το φοράω. Πολύ Y2K αυτό το outfit. Πολύ παιχνιδιάρικο, το γυαλί είναι παλιό, είναι χαρακτηριστικό εκείνης εποχής. Εδώ θα μπορούσαν να μπουν κάποια έξτρα αξεσουάρ όπως π.χ. κάποιοι κρίκοι για σκουλαρικιά, δαχτυλίδια, κουλουπού κουλουπού. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το προηγούμενο. Τώρα, επόμενο outfit θα έχει σαν κεντρικό στοιχείο αυτό εδώ, το οποίο το έχω στην ουσία θρυφτάρει, το έχει θρυφτάρει η μαμά μου και μου το έδωσε, οπότε επί της ουσίας είναι second hand. Είναι επί της ουσίας αυτό ένα πούντσο, αλλά εγώ θα το βάλω για φούστα. Είναι αρκετά χοντρό μάλινο, αλλά επειδή έχει αραιή πλέξη, θεωρώ ότι μπορεί να φορηθεί και στην άνοιξη, αν δεν βάλεις κάτι από μέσα, ας πούμε, και να συνδυαστεί σαν φούστα. Για να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε έχω φορέσει την σάρπα για φούστα, πάρα πολύ σωστή επιλογή κατά τη γνώμη μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το εφέ που κάνει, προσθέτει έναν όγκο, έτσι μια κίνηση, δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν φούστα, σαν σάρπα δεν θα τη φορούσα ποτέ. Επίσης θεωρώ ότι χωρίς καλτσόν από κάτω είναι ιδανική και για την άνοιξη. Θα φορούσα και ένα μποξεράκι για να βγω εγώ έξω στον δρόμο, τώρα δεν έχω βάλει. Έχω βάλει από πάνω ένα απλό τοπάκι για να ησυχάσω λίγο το πλεκτό αυτό και το μπολερό, το οποίο θεωρείται ανοιξιάτικο γιατί δεν σε ζεσταίνει πάρα πολύ. Ο φιόγκος έχει παραμείνει στο λαιμό γιατί έχουμε πει είναι πολύ τάση φιόγκη και η τσάντα είναι δημιούργημά μου. Την έχω φτιάξει από ένα παλιό σορτζάκι και έχει γίνει επίτηδες έτσι αφηρημένη αυτή η τσάντα για να μπορεί να ταιριάζει με τέτοια looks τα οποία είναι λίγο πιο ακατάστατα, θα το πω εγώ.
Ήθελα να σου δείξω κι άλλα, αλλά δυστυχώς θα κλείσω το κινητό μου από μπαταρία. Πάντως σε κάλυψα πιστεύω, σου έχω δείξει αρκετούτσικα. Ελπίζω να σου άρεσαν, ελπίζω να πήρες ένα inspo αρκετά decent και αρκετά ικανοποιητικό. Γενικά προσπαθώ να σου δείχνω πράγματα τα οποία δεν τα βλέπεις καθημερινά έξω στο δρόμο, γιατί συνήθως από αυτά παίρνουμε έμπνευση και όχι από αυτά που βλέπεις και ξέρεις ότι θα δεις ο δρόμο να φοράνε. Εγώ προσωπικά παίρνω από αυτά τα πιο ιδιαίτερα outfit inspo. Δεν δίνομαι κάθε μέρα έτσι έξω για να βγω, αλλά σίγουρα αρκετές από τις μέρες το ντύσιμο μου έχει αυτό το aesthetic το πιο κεντρικό. Αυτά, αν θέλεις ακολούθησέ με στο TikTok, στο Instagram, στο TikTok είμαι καθημερινά ενεργή. Θα με βρεις παντού με το ίδιο όνομα. Αυτά, εμείς θα πούμε στο επόμενο βίντεο, εδώ ελπίζω να είναι σύντομο. Οπότε ναι, αυτά, δεν σε ταλαιπωρώ άλλο, φιλάκια!